Ο Υπουργός καθησύχασε με την ομιλία του τους επιχειρηματίες ότι η οδηγία δεν επιφέρει καμιά αλλαγή ως προς το νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει τους μισθούς, τέτοιους μισθούς, ώστε η κερδοφορία τους να συνεχίζεται. Καθησύχασε τους εφοπλιστές ότι θα διεκδικήσει την εξαίρεσή τους. Διευκρίνησε προς τους αφελείς που ακόμα πιστεύουν στη σύγκληση των μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό δεν θα γίνει. Και βεβαίως έδωσε τα μηνύματά του για την οδηγία την οποία σήμερα συζητάμε. Μια οδηγία της Επιτροπής για καθιέρωση, όπως λένε, επαρκών ελάχιστων μισθών. Τι επιδιώκει? Να νομοποιήσει ουσιαστικά τους εξευτελιστικούς μισθούς, αφού αυτοί σε κάθε περίπτωση θα καθορίζονται από την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αποδεικνύεται ακόμα μια φορά ότι η οικονομική κρίση που επιταχύνθηκε από την πανδημία αποτελεί ευκαιρία για το κεφάλαιο και τους πολιτικούς του εκπροσώπους για βαθύτερη εκμετάλλευση και αυξημένη κερδοφορία. Ο κατώτατος μισθός, σύμφωνα με την οδηγία, θα προκύπτει υπό το φως των εθνικών οικονομιών και κοινωνικών συνθήκων και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της παραγωγικότητας. Με λίγα λόγια, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των επιχειρήσεων και δεν θα είναι εξασφαλισμένος σε επίπεδο που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. Αποτελεί μια τεράστια παραπλάνηση ότι μπορεί να υπάρξει δίκαιος ή επαρκής μισθός σε αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, όπως και ότι η καθιέρωση κατώτατου μισθού μπορεί να ωφελήσει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις, όπως λέγεται, όπως αναφέρεται στην οδηγία. Από τα στοιχεία που παραθέτει η οδηγία προκύπτει ότι οι εθνικά θεσμοθετημένοι κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλότεροι από το 60% του καθάριστου μέσου μισθού. Το 2018 σε 9 κράτη-μέλη ο νόμιμος κατώτατος μισθός δεν ήταν αρκετός ώστε να φτάσει το όριο του κινδύνου της φτώχειας. Οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, όπως τα ευρωπαϊκά εξάμεινα και οι συστάσεις ανά χώρα, δεν θεωρούνται ότι παραβαίνουν το πνεύμα της οδηγίας. Γι' αυτό και ενώ η οδηγία προβλέπει την προστασία των θεσμοθετημένων κατώτατων μισθών από αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες μειώσεις, την ίδια ώρα δίνει τη δυνατότητα για μειώσεις δικαιολογώντας ορισμένες μειώσεις στους θεσμοθετημένους κατώτατους μισθούς, μπορεί πράγματι να δικαιολογούνται από νόμιμο σκοπό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, κύριε συνάδελφε, και της ΔΗΜΑΡ, το 2012 κατάργησε τη διαμόρφωση του κατώτερου μισθού από τις λογικές διαπραγματεύσεις, μείωσε τον κατώτερο μισθό κατά 22% και 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών. Έτσι λοιπόν με νόμο καταργήθηκε η διαπραγμάτευση εργαζομένων εργοδοτών για τον κατώτερο μισθό, όπως γινόταν από τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι το 2012. Τώρα αυτός διαμορφώνεται από εκπροσώπους των επιχειρηματικών ομίλων με τον Υπουργό να βάζει την υπογραφή του στην απόφασή του. Αυτός είναι ο νόμιμος μισθός. Ενώ οι συνέπειες από την καπιταλιστική κρίση φορτώθηκαν στους εργαζόμενους σε τραγικά στρώματα με μεγάλες ανατροπές στους όρους αμοιβής της εργασίας, στην ασφάλιση, στην πρόνοια, στην παιδεία, στην υγεία, συνεχίζει το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου να επικαλείται την κρίση για να μονιμοποιήσει όλες τις ανατροπές. Έτσι σήμερα έχουμε το 20,46% έχει μισθό κάτω από 500 ευρώ μεικτά. Ένας στους τρεις λαμβάνει μεικτό μισθό μέχρι 700 ευρώ. Το 35,38% είναι πολύ κάτω ή γύρω στον κατώτατο μισθό. Αυτή η εξέλιξη είναι έργο όλων σας. Μαζί με την φορολογία οι απώλειες φτάνουν στο 50%. Η οδηγία απαγορεύει τις άμεσες ή έμεσες διακρίσεις στην απασχόληση, ιδίως βάσει της ηλικίας σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής. Ταυτόχρονα επιτρέπει διαφορές στη μεταχείριση, εάν δικαιολογείται αντικειμενικά και εύλογα από έναν νόμιμο σκοπό, κυρία Ξενογεννακοπούλου. Έτσι λέει η οδηγία και δεν είναι ότι απαγορεύει την διάκριση. Σημείωσε ότι η οδηγία αποσκοπεί στην προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους μισθούς σε όλα τα κράτη-μέλη είναι ουσιαστικά λόγια του αέρα. Όλα
τα κράτη-μέλη προωθούν την παρέμβαση της κυβέρνησης σε αυτές τις διαδικασίες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Το αντεργατικό πλαίσιο που ψηφίστηκε, διατηρήθηκε και όσο δεν ανατρέπεται από το εργατικό κίνημα, θα είναι μόνιμο, καταργεί ουσιαστικά το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων, ενισχύουν τα εργαλεία των επιχειρηματικών ομίλων όπως τις ενώσεις προσώπων με στόχο τη συνολική μείωση των μισθών των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2012 οι συλλογικές συμβάσεις που συμφωνήθηκαν και υπογράφηκαν είναι κάτω από 10. Η Ελλάδα, την οποία αντιγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οδηγία, όπως αναφέρθηκε και από τον Υπουργό, στην πράξη έχει μετατραπεί σε ειδική οικονομική ζώνη με χαμηλούς μισθούς, ελαστικές μορφές απασχόλησης, απαγόρευση συνδικαλιστικής δράσης και ασυλία για το κεφάλαιο με φοροαπαλλαγές, κίνητρα, ανοχή και στήριξη στην ασύλληπτη δράση, αφού και οι έλεγχοι με πολιτική απόφαση είναι μειωμένοι έως και μηδενικοί. Η αμοιβή με βάση το χρόνο εργασίας έχει μειωθεί, αφού και οι ανατροπές που έγιναν είχαν ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του 8ωρου. Για παράδειγμα, στον τουρισμό, που αναφέρεται και στην οδηγία, και τις μεταφορές, κυρίως στο αεροδρόμιο, την περίοδο αιχμής, ενώ οι ώρες εργασίας και μάλιστα σκληρής είναι πάνω από 8 ώρες, φτάνουν ακόμα και τις 12, δεν καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή παρά ρεπό ή επιπλέον αντίστοιχες ώρες άδειας. Αυτό θέλει να νομοποιήσει τώρα η κυβέρνηση. Κανείς εργαζόμενος, κύριε Υπουργέ, δεν δουλεύει για να αναπληρώσει στο μέλλον την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Πίσω τα παχιά και ωραία λόγια τους αλλάξεις μισθούς επαρκής και δίκαιος, που θα παρέχουν αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο, κρύβεται η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειριστεί την ακραία φτώχεια και τα εκατομμύρια ανέργους που σκόπιμα αποκρύπτει από τις στατιστικές της μελέτες. Θέλει να αποφύγει τη λαϊκή αγανάκτηση και τις επιπτώσεις της, προσπαθώντας να ενσωματώσει τα εργατικά λαϊκά στρώματα, ώστε να μην εξαγερθούν ενάντια στο σύστημα που γεννά τη φτώχεια, την ανεργία, την εκμετάλλευση, ενάντια στην επίθεση που συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό από το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί την πλήρη ανατροπή του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας του 8ωρου που καθιερώθηκε πριν 135 χρόνια για να νομοθετήσει την κατάργηση αμοιβής των υπερηρεών και ο ημερήσιος χρόνος εργασίας να αποφασίζεται από την εργοδοσία. Είναι στην τελική ευθεία να νομοθετήσει την περιστολή συνεργατικών ελευθεριών, την ποινικοποίηση της συνεργατικής δράσης των αγώνων της εργατικής τάξης. Με την απογείωση της κρατικής εργοδοτικής τρομοκρατίας, επιδιώκει να βάλει στο γύψο το εργατικό κίνημα. 530 οργανώσεις των εργαζομένων έχουν καταθέσει πρόταση νόμου, την οποία το ΚΚΕ την έχει φέρει στη Βουλή. Απορρίφθηκε από τα κόμματα, βέβαια, που κυβέρνησαν μέχρι τώρα. Διεκδικούν την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον ελάχιστο κατώτατο μισθό, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες τους και όχι με αυτές τις κατελυσίες οικονομίας, των συλλογικών συμβάσεων, των σταθερών ημερήσιων χρόνων, με μείωση των ορών εργασίας, την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, το δικαίωμα στη συγκαλιστική οργάνωση και δράση, με κατάργηση των απεργοκτόνων νόμων και τη περιστολή των συγκαλιστικών ελευθεριών. Το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις σε αυτόν τον αγώνα. Και καλούμε το Σύνολο των Εργαζομένων να δει σε αυτόν τον αγώνα και βέβαια διαφωνούμε ριζικά και με αυτή την οδηγία.